Στο μάτι έβαλε το τμήμα φορολογίας τους γάμους πλούσιων επιχειρηματιών του εξωτερικού στην Κύπρο. Η γκλαμουριά πλέον θα φορολογείται και συγκεκριμένα θα επιδιώκεται να ελέγχονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις καλλιτεχνών από Ελλάδα ή από το Διεθνές Πεντάγραμμο που καταφθάνουν στην Κύπρο για να εμφανιστούν σε γαμήλες δεξιώσεις ή ακόμη και σε νυχτερινά κέντρα. Πρόσφατο το 38 παράδειγμα Ρώσου Μεγιστάνα, ο οποίος θέλησε να νυμφευθεί υπό τη μουσική υπόκρουση της διεθνούς φήμης τραγουδίστριας Κριστίνας Αγγιλέρα. Και ο οποίος εκτός από τον περιβαλλοντικό σάλο που προκάλεσε, στάθηκε αφορμή να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου σε παρόμοιες περιπτώσεις με σκοπό την επιβολή φορολογίας. Πάντως, ο γαμήλος τουρισμός είναι κυριολεκτικά χρυσοφόρος για την κυπριακή οικονομία. Το ενδιαφέρον αυτών που θέλουν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στο νησί μας όλο ένα και αυξάνεται. Οι παραθαλάσσιες πόλεις είναι αυτές που έρχονται πρώτες στις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων. Έχουμε θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια με ανωδική αύξηση κάθε χρόνο της τάξης του 2 με 3%. Τα περσινά στοιχεία ήταν για το 2017 γύρω στους 8.000 τελετές. Είναι σίγουρα πάνω από 100 εκατομμύρια το χρόνο. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι κυρίως προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό που φτάνει το 40%. Ακολουθεί το Ισραήλ με 30%, ενώ την λίστα συμπληρώνει ο Λίβανος με 10%, καθώς και η Ρωσία με μόλις 5%. Οι γάμοι που προέρχονται από το Ισραήλ κυρίως είναι μόνο η τελετή. Ο ήλιος, η θάλασσα και η πληθώρα ειδηλιακών τοπίων είναι ανάμεσα στους λόγους που η Κύπρος είναι στις προτιμήσεις του κοινού για την ωραιότερη μέρα της ζωής τους.